Από εδώ, από την Αθήνα, στην Ομόνια, σε μια σειρά περιοχές της Αττικής, καταδικάζουμε το κράτος του Ισραήλ και τα εγκλήματα που διαπράττει με την πολύχρονη κατοχή και τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, την κατοχή Λιβανέζικων και Συριακών εδαφών, τους βομβαρδισμούς, τις δολιοφορές και τη νέα χερσαία εισβολή στο Λίβανο, τη δολοφονία πολιτών ηγετών, τις επιθέσεις στη Συρία με τη στήριξη των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής κυβέρνησης. Στηρίζουμε τους χιλιάδες Ισραηλινούς που παλεύουν μέσα στη χώρα τους για να σταματήσει η κυβέρνηση του Ισραήλ τον υπεριαλιστικό πόλεμο. Χαιρετίζουμε τα μέλη, τους φίλους και τους οπαδούς του ΚΚ Ισραήλ που για την υπεριαλιστική τους πάλη για να σταματήσει ο πόλεμος δέχονται απαγορεύσεις, ελέγχους στα γραφεία τους, όμως στέκονται στο διευρυνιστικό τους καθήκον. Ως κόμμα δεν έχουμε θεματικές ικανότητες, ούτε βλέπουμε κάποια γυάλινη σφαίρα. Απλά παρακολουθούμε όλες αυτές τις εξελίξεις και βλέπουμε την εγκληματική δράση που κλιμακώνεται και διαμορφώνει μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Πυροδοτεί την όψη των ανταγωνισμών για τον έλεγχο της περιοχής, των ενεργειακών και πορευτικών διαδρομών και οδηγεί την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή με θύματα τους ίδιους τους λαούς. Η πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ ως αντίπεινα στις συνεχιζόμενες εγκληματικές ενέργειες του Ισραηλινού κράτους με τις πλάτες των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ αποτελεί αναμενόμενη εξέλιξη. Επιβεβαιώνεται η πορεία της πολύ επικίνδυνης κλιμάκωσης και γενίκευσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή η οποία μπορεί να πάρει ακόμα και πιο τρομακτικές διαστάσεις σε περίπτωση επίθεσης του Ισραήλ και των συμμάχων κατά του Ιράν. Η ελληνική κυβέρνηση σε αυτό το κουβάρι πλέκει τη χώρα μας ακόμα περισσότερο στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Στο δόγμα η χώρα μας να είναι πιστός σύμμαχος του Ισραήλ με ενεργό σύμμαχο στους αμερικανατοϊκούς σχεδιασμούς αναλαμβάνει αυτές τις τεράστιες ευθύνες, αλλά όχι για όλο το λαό, μόνο για το μεγάλο κεφάλαιο. Και να μην το παίζουν αθώες περιστέρες όσοι κυβέρνησαν πριν τη χώρα μας, αφού έχουν βάλει βαθιά πλατιά την υπογραφή τους σε όλες τις κοινές ασκήσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ, που έρχεται από το 2013, την τότε κυβέρνηση του Νουδού και Πασόρ, το 2018 με την άσκηση Νόπλου Τίνα με κυβέρνηση το ΣΥΡΙΖΑ και όλοι έχουν ταχθεί στηρίξει το κράτος του Ισραήλ όπως το κάνουν σήμερα, άλλοτε με τη σιωπή και άλλοτε με την ενεργή στήριξή του. Δεν μπορούμε να πούμε άλλο ότι η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και τον ΝΑΤΟ δύναμη ειρήνης. Η πολιτική εμπλοκή στους υπεραλιστικούς σχεδιασμούς και τις ευρατικές ενώσεις για λογαριασμό των συμφερόντων της ελληνικής αστικής τάξης είναι άκρως επικίνδυνη για το λαό μας. Γινόμαστε ταυτόχρονα και θύτες και θύματα. Έτσι μεταφράζεται τη στήριξη στο Ισραήλ με το χειδαίο ισχυρισμό και όλα περί δικαιώματος αυτοάμυνας του κατακτητή, όπως οι πρόσφατες επιθέσεις που έγιναν. Με την αποστολή του στρατιωτικού οπλισμού και πυρομαχικών σε Ουκρανία, στον πόλεμο του ΝΑΤΟ με την καπιταλιστική Ρωσία, τις αμερικανικές βάσεις που λειτουργούν στη χώρα μας, τις στρατιωτικές ασκήσεις, όπως η πρόσφατη Ramstein Flak 24 στην Ανδραβίδα, εξεσηκώσει το λαό και η κίνηση περιοχής, αλλά και όλο τον ελληνικό λαό. Απέναντι σε αυτό το πραγματικό αντίπαλο παλεύει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, στην πρώτη γραμμή των εργατικών λαϊκών αγώνων, των αντιπολεμικών, αντιπεριαλιστικών κινητοποιήσεων, σε αντιπαράθεση και με την αντιλαϊκή πολιτική, για την αντεπίδεση και την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Για να ακουστεί πιο δυνατά το αίτημα να βγει η Ελλάδα από το πόλεμο. Να μην γίνει ο λαός κρέας στα κανόνια της αστικής τάξης, των κυβερνήσεων και των υπεραλιστικών συμμαχιών τους. Να πάψει οι κοινές ασκήσεις στη δύναμή τους να σκοτωθούν κιόλας. Μέσα σε αυτές τις σύνθετες εξελίξεις είναι ανάγκη να δυναμώσει αυτό το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, να γίνουμε πολύ πιο περισσότεροι αναγνωρίζουν στην πολιτική θωράκιση και κερδοφορία των ομήλων των μεγάλων ένοχων και τα βάσανα του λαού. Να γίνουμε περισσότεροι όσοι παίρνουμε διαζύγιο με την αναμονή, με την αναγνώριση των σωτήρων και τη χρεοκοπημένη σοσιαλδημοκρατία. Να βρεθεί στο επίκεντρο η συζήτηση, η πραγματική διέξοδος για το λαό, ο δρόμος του για να ζήσει όπως το αξίζει στον 21ο αιώνα.
η ανατροπή της σημερινής βαρβαρότητας με το λαό πρωταγωνιστή στην εξουσία και στην οργάνωση της οικονομίας, χωρίς εκμετάλλευση πόλεμους, φτώχεια, ανταγωνισμούς. Είναι λαϊκή απέτηση να επιστρέψει τώρα η ελληνική φρεγάτα από το μακελιό στην Ερυθρά Θάλασσα, να αποχωρήσει από την επιχείρηση ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να επιστρέψει το ελληνικό πλοίο από το Λίβανο και η πυροβολαρχία Πάτριοντα από τη Σαουδική Αραβία, να αποσυρθεί κάθε στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και να απεμπλακεί η χώρα μας από τους υπεραλιστικούς πολέμους. Να κλείσουν όλες οι αμερικανονατοικές βάσεις και υποδομές. Να αναγνωριστεί άμεσα το Παλαιστινιακό κράτος σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της Βουλής το 2015 που καταπάτησαν όλες οι κυβερνήσεις. Σε αυτό το δρόμο συνεχίζουμε. Δίνουμε δυναμικό παρόν σήμερα σε όλη την Αττική. Συνεχίζουμε στις γειτονιές τις επόμενες μέρες. Ευχαριστούμε.